Ξέρω πολύ καλά ποιες είναι οι συνέπειες που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και όλοι αυτοί που είναι γύρω από τον τουρισμό. Πέρα από τους ξεναγούς είναι και τα, όλα αυτά τα ενοικιάσεις αυτοκινήτων, είναι τα μικροκαταστήματα και το καθεξής. Οι συνέπειες λοιπόν από τη διαχείριση της πανδημίας είναι τραγικές. Τα 1.800 ευρώ σημαίνει 5 με 6 ευρώ την ημέρα. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτό το ποσό να καλύψει ανάγκες. Είναι όμως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, επιτρέψτε μου να σας λέω έτσι, γιατί είμαι του κλάδου, οι συνέπειες για όλους το ίδιο? Δεν είναι για όλους το ίδιο. Γιατί εσείς μείνετε χωρίς δουλειά, χωρίς μισθό, χωρίς ασφάλιση. Λένε τα 50 ένσημα. Και αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, αν κάποιοι από εσάς μείνει έγκυος και γεννήσει, δεν θα έχει το επίδομα το κετού και λοχίας. Γιατί καλύπτει μόνο, έχει κάλυψη μόνο σε είδος. Δηλαδή φάρμακα και νοσοκομείο. Άρα όχι μόνο για εσάς, και για τον τουρισμό. Άρα λοιπόν και εδώ οι συνέπειες είναι πάλι για τους εργαζόμενους. Είναι λοιπόν τα αιτήματα που έχετε ήδη επεξεργαστεί, εμείς τα έχουμε καταθέσει σε ερώτηση. Και θα επανέλθουμε με επίκαιρη, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, για αυτά τα ζητήματα που και εσείς βάζετε, και το θέμα, για παράδειγμα, του ανοίγματος των αρχαιολογικών χώρων, είναι ένα θέμα. Γιατί δεν ανοίγουνε? Γιατί δεν ανοίγουνε οι χώροι δουλειάς? Γιατί δεν θέλουν να δαπανίσουν χρήματα για το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν θέλουν να προσλάβουν γιατρούς, δεν θέλουν να ανοίξουν τα νοσοκομεία που έκλεισαν, όπως το Λιμωδόν, στην Αγία Βαρβάρα και άλλα στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλουν να έχουν νέες μονάδες ΜΕΘ, δεν θέλουν τα κέντρα υγείας να λειτουργήσουν, η πρωτοβάθμια υγεία να λειτουργήσει. Γιατί αν όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, λειτουργούσαν ή γινόταν όπως απαιτεί ο λαός συνολικά, γιατί οι γιατροί βρίσκονται στον δρόμο, οι υγειονομικοί βρίσκονται στον δρόμο, τι απαιτούν? Τέτοια μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και του λαού. Εμείς βέβαια απαιτούμε και μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων μας, τα οποία έχουν τελειώσει. Ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο, σας αφορά άμεσα. Νέο νομοσχέδιο που αλλάζει ριζικά τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό. Νέο νομοσχέδιο που αλλάζει ριζικά το δικαίωμά μας να έχουμε τις οργανώσεις μας και να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας. Ποινικοποιείται η δράση μας. Και πολλά άλλα ακόμα, αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφοι. Θέλω λοιπόν εδώ να σας κάνω γνωστό σε εσάς μία διαμαρτυρία που έφτασε σε εμάς από μία ομοσπονδία, λέει, ξαναγών που είναι μέλος του ΣΕΠΕ, δηλαδή του Συνδέσμου των Ελληνικών των Επιχειρηματικών Ομίλων, των αεροπορικών εταιριών, των μεγάλων ομίλων του τουρισμού και όλα τα υπόλοιπα. Διαμαρτύρεται γιατί, λέει, αυτή είναι το θεσμικό όργανο και όχι η ομάδα που είναι στον δρόμο και παλεύει για τα δικαιώματα. Εμείς δεν την καταλαβαίνουμε αυτή τη διαμαρτυρία. Σε εμάς δεν έφτασε τίποτε από αυτούς. Κανένα αίτημα. Και εμείς το αγνοήσαμε. Προφανώς και αυτά τα αιτήματα που εσείς βάζετε στο χαρτί και απασχολούν εσάς και τις οικογένειές σας, δεν είναι αποδεκτά, να το πούμε έτσι, από αυτή την ομοσπονδία που λέει ότι είναι το θεσμικό όργανο. Όσον αφορά λοιπόν το ΚΚΕ, δεν έχουμε αρνηθεί, έχουμε ανταποκριθεί σε κάθε σωματείο, ομοσπονδία, εργατικό κέντρο, ομάδα δράσης των εργαζομένων, επιτροπή αγώνα, έχουμε αναδείξει τα προβλήματα, απαιτήσαμε λύσεις και πάνω απ' όλα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, εμείς είμαστε και στον δρόμο του αγώνα με σοβαρές μάχες που δώσαμε σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, είναι μπροστά στο Συνδικάτο της Αθήνας,
της Κέρκυρας, σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε πράγματι να μπούμε εμπόδιο σε αυτό που έχει στο μυαλό του η κυβέρνηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είχαν σκοπό να ενισχύσουν τους εποχιακά εργαζόμενους. Το υποχρεώθηκαν κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων. Όλο, η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου δεν θα έπαιρνε τα 5.34. Δεν θα έπαιρνε την ασφάλιση για την περίοδο της αναστολής. Γιατί λέει, δεν έχουν κάνει αίτηση επαναπρόσληψης με βάση τον νόμο. Άρα λοιπόν οι αγώνες αυτοί δεν είναι χαμένοι. Αυτοί μπορεί να αναδείξουν τα προβλήματα και οι αγώνες μπορεί, αν θέλετε, να βάλουν απέναντι αυτούς που υπονομεύουν τη ζωή μας. Αυτούς που στέκονται εμπόδιο στο να μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ, σε κάθε ομάδα, σε κάθε επιτροπή, σε κάθε σωματείο, να παλεύουμε μαζί τους για τα προβλήματα, για τα αιτήματα, να διεκδικούμε λύσεις. Καλή δύναμη σε όλους και καλόν αγώνα.